Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη συντριβή μου για την απώλεια των δύο στελεχών μας πάνω στο καθήκον του Σμήναγου Χρήστου Μουλά και των Θυποσμήναγου Περικλή Στεφανίδη. Εκφράζω τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και ελπίζω να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει και κυρίως να είναι οι τελευταίοι που πέφτουν πάνω στο καθήκον. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, αξιότιμες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος σε ένα πάρα πολύ σημαντικό διαδικαστικό πρόβλημα, το οποίο θέτει σημαντικά εμπόδια στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Υπάρχουν αντικρουόμενα σε χρονικό επίπεδο καθήκοντα με την παράλληλη λειτουργία της Ολομέλειας και Επιτροπών. Σήμερα συμβαίνει αυτό, χθες συνέβη αυτό και εύχομαι να μην συμβεί μετά την επαναφορά μας, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Αυτό, όπως γνωρίζετε, αντιβαίνει τον κανονισμό της Βουλής. Δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα για τις μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες και μιλάω ειδικά και για την πλεύση Ελευθερίας και παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη, να συζητηθεί στη διάσκεψη των Προέδρων και να αποφευχθεί στο μέλλον, παράκριση δηλαδή, απλώς για την τήρηση του κανονισμού. Επίσης, θλίβομαι που πρέπει να θίξω και ένα δεύτερο διαδικαστικό ζήτημα και αυτό αφορά, και δεν είναι καθόλου δευτερεύουσα σημασία, αυτό αφορά τους χρόνους που διατίθενται για την συζήτηση των σχεδίων νόμου και για τους χρόνους στους οποίους δίδονται στις διαρκείς επιτροπές για να συζητήσουν. Υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει σύμπτυξη των χρόνων. Ένα νομοσχέδιο τόσο πυκνό και με τόσες πολλές πληροφορίες ήταν αυτό που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με πάρα πολλά άρθρα. Στην πράξη καθιστά απαγορευτική την ουσιαστική επεξεργασία στον πολύ λίγο χρόνο που διατέθηκε. Δεν επιτρέπει δηλαδή την ουσιαστική διαβούλευση με τον τρόπο που θα έπρεπε και ο οποίος θα έπρεπε να αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, αναρωτιέμαι πόσοι από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής παράταξης πρόλαβαν να το διαβάσουν και να το μελετήσουν ενδελεχώς. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αντίθετοι με το να δημιουργούνται τέτοιου τύπου αυτοματισμοί, οι οποίοι θα οδηγήσουν αργά ή γρήγορα σε λάθη και σε κακή νομοθετική πρακτική, εκτός αν αυτή είναι η στόχευση της κυβέρνησης. Θεωρούμε στην πλεύση Ελευθερίας πως δεν είναι σωστό, ούτε πρέπει η κυβέρνηση να βασίζεται στην κυβερνητική πλειοψηφία που διαθέτει. Αντίθετα, θα έπρεπε να συμβάλλει στην πλέον εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και του κοινοβουλευτικού έργου, δίδοντας τους χρόνους που χρειάζονται για τη συζήτηση πολύ σημαντικών σχεδίων νόμου. Εξίσου ενοχλητική είναι και η εισαγωγή χθες το βράδυ, για την οποία όλοι ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί επισήμως, κάποιων τροπολογιών. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αυτά γιατί δεν ήρθαν στην Επιτροπή που είχαμε αυτές τις μέρες προς συζήτηση? Γιατί δεν μας τα αναφέρατε έστω προφορικά ότι προτίθεστε κάτι τέτοιο να το εισαγάγετε? Μας φαίνεται ότι το αποκρύψατε. Δεν είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος και το οποίο θέλουμε να το ξαναδούμε στο μέλλον. Έρχομαι στα περιεχόμενα του προτινόμενου σχεδίου νόμου. Η πλεύση Ελευθερίας στηρίζει και θα στηρίζει όλα εκείνα που έστω και πλημελώς, έστω και λίγο, έστω και αργά ή και μερικώς άστοχα προσφέρουν κάποια ανακούφιση στην οικονομικά ρημαζόμενη ελληνική κοινωνία. Αντίθετα όμως δεν θα στηρίζει προτάσεις, άρθρα τα οποία όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αλλά μπορεί και σε αρκετές περιπτώσεις να είναι κάπως γκρίζα. Αντίστοιχος προβληματισμός υπήρχε και κατά την ακρόαση των φορέων στην αντίστοιχη επιτροπή, όταν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν την εποδό ναι μεν, αλλά, δηλαδή υπάρχουν σημεία στο προεισαγωγή σχέδιο νόμου τα οποία είναι θετικά. Από την άλλη όμως, για τους περισσότερους από τις φορείς που τοποθετήθηκαν, δεν είναι αρκετά, δεν καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν θέσει κατά καιρούς και οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν δικαιωθεί μέσα από δικαστικές αποφάσεις και μπορώ να σας πω, έχοντας και την εμπειρία από την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα, ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις, κύριε Υπουργέ, και θα έπρεπε τουλάχιστον τα επιδόματα, όπως το επίδομα βιβλιοθήκης, το οποίο τόσο πολύ διαφημίστηκε, να ενσωματωθεί στο βασικό μισθό και είμαι βέβαιος ότι και σε πάρα πολλές άλλες κατηγορίες και σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους υπάρχουν αντίστοιχα επιδόματα,
τα οποία δίνονται ως αντίδωρο αντί για πραγματική αύξηση στο μισθό και τα οποία, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το αποτέλεσμα και δεν επιφέρουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε στην τελική σύνταξη. Αναφέρθηκε επίσης από πάρα πολλούς βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στη διάρκεια της Επιτροπής και από τον ειδικό αγορητή η μέριμνα που έχει ληφθεί στην αύξηση των οικογενειακών παραχών. Επειδή τυχαίνει να είμαι τρίτεκνος, να σας πω ότι τα ποσά που προτείνονται δεν έχουν καμία αντιστοίχηση με την πραγματικότητα και με τα πραγματικά κόστη. Δεν καλύπτουν δηλαδή ούτε ένα μικρό κομμάτι από τα αληθινά έξοδα που έχει κάποιος με τρία παιδιά, όταν μάλιστα θέλουμε να αυξήσουμε τα κίνητρα για να αυξηθεί ο πληθυσμός στη χώρα, για να μπορέσει να υπάρξει διόρθωση της ανεστραμμένης ηλικιακής πυραμίδας που ξέρουμε ότι επιβαρύνει τη δημογραφία της χώρας μας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εντυπωσιακό που η καινούρια, σε εισαγωγικά θα βάλω τη λέξη, πρόνοια για 70, 120 και 170 ευρώ για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα, ακολουθείται μετά το τέταρτο παιδί μόνο με 70 ευρώ. Δηλαδή, το να έχει κάποιος πέντε παιδιά, του κοστίζει μόνο 70 ευρώ παραπάνω από ό,τι αν είχε τέσσερα. Είμαι βέβαιος ότι δεν το είδατε προσεκτικά, για να πω ένα μόνο από τα παραδείγματα που φαίνεται ότι έχουν έτσι μια βιασύνη, και προτείνω να επαναξιολογηθεί. Αντίστοιχος προβληματισμός προκύπτει και με την στόχευση στο να μπορούν οι συνταξιούχοι να εργάζονται. Για κάποιους από αυτούς ενδεχομένως να είναι επιλογή, για τους περισσότερους όμως είναι ανάγκη, η οποία προκύπτει από την χαμηλή σύνταξη που παραλαμβάνουν και την οποία θα έπρεπε να βρούμε τρόπους να τη διορθώσουμε με πραγματικά διαφορετικές προσεγγίσεις στο σχέδιο νόμου που φέρατε και όχι με το να τους οδηγούμε να εργάζονται. Αυτό επιφέρει μάλιστα και ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, ότι συντηρούνται στην αγορά εργασίας άνθρωποι που θα έπρεπε να απολαμβάνουν μιας δίκαιης και υψηλής σύνταξης με βάση την εργασιακή τους εμπειρία και ταυτόχρονα καταλαμβάνουν θέσεις από νεότερο εργασιακό δυναμικό, μη επιτρέποντας την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέσης ευθύνης, υπό προϋποθέσεις κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι θετικό, αν όμως υπήρχε η μέριμνα, και το είπα χθες στον κύριο Θεοχάρη, να δίδεται μόνο μετά από την κρίση και όχι όταν έχει προκύψει θέση ευθύνης από απλό ορισμό ή τοποθέτηση. Αυτό δηλαδή αποτελεί σημαντική στρέβλωση της πραγματικής θέσης, που συμπεριλαμβάνεται στη θέση ευθύνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια άλλα στοιχεία θα τα πάρω αναμέρως. Το μέρος Β και το μέρος Γ, σε αυτά δεν έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Όλοι έχουν συμφωνήσει οι φορείς που τοποθετήθηκαν ότι οι διατάξεις καταρχήν κρίνονται μάλλον θετικές, αφορούν αυξήσεις και επιδόματα, δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε και στο επίπεδο που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, δεν ανταποκρίνουν δηλαδή σε καμία περίπτωση στην αύξηση του κόστους της ζωής και δεν ανακουφίζουν παρά ελάχιστα τους πολίτες. Αν αναλογιστεί μάλιστα κάποιος από πότε έχουν να προκύψουν αντίστοιχες αυξήσεις και ποια είναι συσσωρευτική αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 44 για τη μείωση του ένφια επί ασφαλισμένων οικοδομών, υπήρξε χθες μια τοποθέτηση στην Επιτροπή που άφησε υπονοούμενα για την πιθανότητα τα αργότερα καθολικότητα αυτής της διάταξης. Δεν είναι σαφές τι προϊονίζεται, δεν είναι καθόλου σαφές τι δρόμους ανοίγει και δεν θα μπορέσουμε να συνενέσουμε σε υποχώρηση του πλαισίου πολιτικής προστασίας και των υποχρεώσεων ενός κράτους προνοίας. Θέλω επίσης να τονίσω ότι οι κρατικές ενισχύσεις για τις θεομηνίες και τις φυσικές καταστροφές σε ό,τι αφορά το νοσιακό δίκαιο και τη διοικητική πρακτική επιτρέπονται και δεν θα έπρεπε να ενεργοποιούνται διαφορετικοί τρόποι για να μην αναλαμβάνει το κράτος τις ευθύνες του. Στο άρθρο 46, σε ό,τι αφορά το Market Pass και άλλα υπόλοιπα passes που κατά καιρούς έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν, να σας πω ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 23 μετά, τι θα γίνει μετά? Ξαφνικά η ακρίβεια θα εξαφανιστεί? Θα πέσει ο δείκτης τιμών του καταναλωτή? Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να συσχετίσει τους μήνες που έχουν επιλεγεί με το διάστημα στο οποίο έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ελπίζω να είναι απλή σύμπτωση. Αντίστοιχη
παραπλανητική και ίσως και υποκριτική τακτική φαίνεται ότι υπάρχει και στο Youth Pass, όπου ενώ αναφέρεται ότι ο σκοπός είναι η επίτευξη και η ενθάρρυνση και η εισαγωγή των νέων σε πολιτικές και τουριστικές δραστηριότητες, και θα περίμενε κάποιος να διαβάσει, αν μη τι άλλο, προτάσεις για δράσεις κατάρτισης, για ενασχόλησή τους με τους αντίστοιχους κλάδους οικονομίας, τελικά φαίνεται ότι είναι μόνο μια διάταξη που φέρνει ένα δώρο, έχει παροχικό χαρακτήρα και δεν έχει καμία στόχευση. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να ξοδεύονται τα χρήματα και να γίνεται κυβερνητική πολιτική. Δεν θα πάρω ένα-ένα τα άρθρα, κάποια άλλα έτσι ενδεικτικά να βλέπετε ότι τα αναφέρω. Στο άρθρο 52, σε ό,τι αφορά την επέκταση της απαλλαγής των τόκων κρατικών ομολόγων και τόκων γραμματείων, επίσης δεν ξέρω αυτό ποιους αφορά και τι πραγματικό αντίκτυπο θετικό έχει για την ελληνική κοινωνία, νομίζω σχεδόν κανένα, δεδομένου ότι προβλέπεται ότι η αντίστοιχη φοροαπαλλαγή θα δείτε και σε όσους δεν έχουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα. Στο μέρος ε και στο κεφάλαιο α και τα διατάξεις που αναφέρουν και λέω επιλέξει ενίσχυση της ανάπτυξης για τη Βόρεια Εύβοια, εμείς δεν βλέπουμε κανένα μέτρο που πραγματικά να στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Υπάρχουν μέτρα που είναι αναγκαία, μέτρα που οδηγούν στη στήριξη, μέτρα που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, όχι όμως ανάπτυξης. Όλα αυτά βέβαια είναι προσωρινά και λίγα. Αντίστοιχο προβληματισμό δημιουργεί και το άρθρο 57 με την ολοκλήρωση των εργασιών σε υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού. Και εδώ θέλω να θίξω ένα θέμα που το έθεσα τις προηγούμενες μέρες και σε κάποια από τις διαρκές επιτροπής που συμμετέχω, ότι αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι προς συζήτηση ή δεν θα έπρεπε να έχει συζητηθεί στην συγκεκριμένη διαρκή επιτροπή και θα έπρεπε να πάει στην αρμόδια. Και επίσης, με τον τρόπο και την πρόνοια που εισάγεται εδώ, δημιουργούν και συντηρείται ένα καθεστώς προσωρινότητας για τους εργαζόμενους, το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πρόνοια μέχρι 31/12/2023 να υπάρχει περιορισμός στο μεικτό περιθώριο κέρδους, αναρωτιόμαστε, θεωρώ δικαίως, και μετά από 1η-1η τι θα γίνει, θα βελτιωθούν οι τιμές αυτόματα, θα έπρεπε να υπάρχουν πιο σαφείς διατάξεις, θα έπρεπε να υπάρχουν πιο καλές μέρημνες. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πουθενά δεν υπάρχει το κομμάτι που να περιλαμβάνει συμμετοχή της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία από τον κανονισμό 1/2003 έχει διευρυμένες αρμοδιότητες και θα μπορούσε να επιτελέσει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή αναφέρθηκα στις τροπολογίες που εισήχθησαν χθες το βράδυ και είμαστε κάθετα αντίθετη με τον τρόπο εισαγωγής, όταν μάλιστα δεν έχουν συζητηθεί στις διαρκείς επιτροπές, να τονίσω ότι το άρθρο 1 που αφορά το δημόσιο χαρακτήρα του νερού για την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνος. Είναι κάτι που οι επικεφαλής Πλεύση Ελευθερίας και πολλοί από εμάς για πάρα πολλά χρόνια έχουμε τονίσει και έχουμε δώσει μάχες για να επιτευχθεί, όπως και κάποια άλλα άρθρα που αναφέρονται στις τροπολογίες σχετικά με τους πυρόπληκτους. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλουμε να μην υπάρχουν τέτοιες τροπολογίες τελευταίας στιγμής, να ενημερωνόμαστε και να τηρείται ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τη μη παράλληλη λειτουργία της Ολομέλειας και των Επιτροπών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κουρδάκη. Το λόγο τώρα έχει ζητήσει